Είμαστε εδώ μαζί με τους εργαζόμενους, διεκδικούμε μέτρα προστασίας του κόστου ζωής από την ακρίβεια, με υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, με κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και στην ενέργεια, για να μπορέσει πραγματικά να πάρει ανάσα ο λαός. Συνεχίζουμε, θα είμαστε στο πλευρό τους, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε μέχρι να δικαιωθούν οι αγώνες τους. Ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης είμαστε σήμερα εδώ, ενώνοντας τη φωνή μας με τα εργατικά σωματεία, γιατί δεν ανεχόμαστε πια όλη αυτή τη βαρβαρότητα στη ζωή μας. Διεκδικούμε να μην δουλεύουμε με μισθούς και μεροκάματα που δεν μας αρκούν ούτε για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των οικογένειών μας. Να μην μας αφήνουν ανυπεράσπιστες χωρίς τις απαραίτητες δομές και υπηρεσίες για τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών, έρμεα της αστυνομικής αυθαιρεσίας και όλων των μηχανισμών και των θεσμών του κράτους που αντιμετωπίζει τις ανάγκες μας ως κόστος. Να μην είμαστε αντιμέτωπες με αποδεκατισμένα δημόσια κέντρα υγείας και νοσοκομεία από βασικές ειδικότητες. Να μην υποβαθμίζεται η αξία των πτυχίων με το φερετζέ των μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων να βαθαίνει εμπορευματοποίηση της παιδείας σε όλες τις βαθμίδες. Για να μην ξεκληρίζονται οι ζωές των και τσακίζονται τα δικαιώματα των αγροτησών, καθώς η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πετσοκόβει επιδοτήσεις και αποζημιώσεις και συμπιέζει παραπέρα τις τιμές, ευνοώντας τις μεγάλες αγροτικές βιομηχανίες, τους μεσάζοντες και τις τράπεζες. Φτάνει πια! Το λέμε για άλλη μια φορά! Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας! Χτίζουμε ασπίδα προστασίας απέναντι στη βία και τη γυναικεία ισοτιμία. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου χαιρετίζουμε τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση και διαδηλώνουμε για τη ζωή μας και τις σπουδές μας. Με την ορμή των μεγάλων φοιτητικών κινητοποιήσεων, οι δεκάδες χιλιάδες φοιτητές που φώναξαν όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πτυχία με αξία και δωρεάν σπουδές, συναντιόμαστε ξανά με τους εργαζομένους, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και όλο το λαό. Γιατί οι φοιτητές συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για ένα καλό, αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο και μας εξοργίζει όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει επίσημα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ξέρουν ότι θα μας βρουν απέναντι στην εφαρμογή του. Γιατί παλεύουμε για πτυχία με αξία, μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος και δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση των πτυχίων μας με την κύρωση της σύμβασης της Λισαβόνας, με την απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας, την ενίσχυση και την κατηγοριοποίησή τους. Γιατί απαιτούμε δουλειά με σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα και δεν συμβιβαζόμαστε με την ανασφάλεια, τη δουλειά λάστιχο και την κοροϊδία περί αύξησης του κατώτατου μισθού. Όταν οι μισθοί και η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων έχουν μειωθεί δραματικά και όταν 6 στους 10 πτυχιούχους αμείβονται με 400 και 800 ευρώ το μήνα. Γιατί δεν ανεχόμαστε για τις ανάγκες μας να υπάρχουν όρια και δημοσιονομικοί περιορισμοί, αλλά και για τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ ΝΑΤΟ, η οικονομία να δείχνει μεγάλες αντοχές, ξοδεύοντας το χρόνο 7 δισεκατομμύρια ευρώ για να ασφάζει το λαό της Παλαιστίνης και άλλων χωρών, με την κυβέρνηση να εμπλέκει τη χώρα μας σε μεγάλους κινδύνους. Για όλα αυτά οι φοιτητές συνεχίζουμε στο δρόμο του αγώνα. Έτσι μάθαμε να παλεύουμε με τους φοιτητικούς μας συλλόγους, τις συλλογικές μας διαδικασίες, με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις μας για τις σύγχρονες ανάγκες μας και την απέτηση για σπουδές με ζωή και δουλειά με δικαιώματα, μαζί με τους εργαζομένους και όλο το λαό. Όλοι μαζί ξέρουμε να νικάμε. Δείξαμε τη δύναμή μας, κερδίζοντας την πλειοψηφία του λαού με το μέρος μας, στριμώχνοντας την κυβέρνηση που καθυστέρησε την ψήφιση του νόμου για μήνες και ήδη με τον αγώνα μας βάζουμε εμπόδια στην εφαρμογή του. Οι φοιτητές διεκδικούμε αποκλειστικά δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σπουδές, ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας, κατάργηση του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όλων των αντιεκπαιδευτικών νόμων των κυβερνήσεων, να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις ανάγκες των ιδρυμάτων σε καθηγητές, προσωπικό και υποδομές, δωρεάν φοιτητική μέρημνα, σύντηση, στέγαση, μεταφορά, αναλώσιμα και βιβλία για όλους και όλες, ανέργεση νέων φοιτητικών εστιών στην ευθύνη του κράτους χωρίς ΔΙΤ και νίκια,
πτυχίο μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος, όχι στην απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία. Οι φοιτητές συνεχίζουμε δυναμικά, λαμβάνοντας αγωνιστικές αποφάσεις στους φοιτητικούς μας συλλόγους, πλάι με τους γονείς μας, τους καθηγητές μας, τους αγρότες, το εργατικό κέντρο, για μια ζωή με αξία και δουλειά με δικαιώματα. Να είστε όλοι καλά, καλούς αγώνες. Οι συνταξιούχοι του ΟΤΕ Βορείου Αιγαίου από τη Λίμνο μέχρι την Ικαρία χαιρετίζουν απόψινή σημερινή εκδήλωση που αφορά, κύριε, τους συνταξιούχους, αφορά τις τσέπες και όλους αυτούς οι οποίοι κλέψανε τους μισθούς μας πάνω από 36 χρόνια δουλειάς. Ακόμα χαιρετίζουμε τους συνταξιούχους που είναι στα καφενεία και δεν συνειδητοποιούν πόσο ουσία είναι αυτή η συγκέντρωση. Χαιρετίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, όσοι και αν είναι εδώ, και αυτοί που λείπουν, τους λείπει μυαλό. Διότι άμεσα εμείς είμαι σε δεδεμένοι αυτές οι εκδηλώσεις, αυτές οι διαμαρτυρίες με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Εμείς ως συνταξιούχοι του ΟΤΕ, πρόσφατα στη ΓΑΣ, καταψηφίσαμε όλα τα νομοσχέδια τα οποία μας πήραν μέσα από τις τσέπες μας, τις συντάξεις μας, την προσωπική διαφορά, όπως λέει το πανό μας, το αυγό του φιδιού που είναι το κράτος και η εξουσία, τα λεφτά τα οποία γίνανε κολοσφούγγι και το αυγό του φιδιού που παραμονεύει στον κάθε κόλο της εξουσίας. Χαιρετίζουμε την απόψινή συγκέντρωση και ας γίνει μάθημα σε αυτούς που λείπουν από εδώ να είναι εδώ για να διεκδικούμε το μέλλον των δικών μας, όσο κι αν είναι, αλλά υπάρχει μεγάλο μέλλον στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Γεια σας. Καταγγέλουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού που βάζει τον ακρογωνιαίο λίθο στην εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φορέων της. Το νέο σχέδιο νόμου που επιχειρεί να περάσει το Υπουργείο Πολιτισμού ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση κάθε πτυχής και αρμοδιότητας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, παρακάμπτοντας τόσο τον αρχαιολογικό νόμο και το Σύνταγμα, όσο και τις διεκδικήσεις και τα πάγια αιτήματα των συλλογικών φορέων των εργαζομένων του πολιτισμού. Με τεχνάσματα και ύπουλες μεθοδεύσεις, η πολιτική ηγεσία του ΙΠΟ προσπαθεί να αποκρύψει μία ακόμη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος της αρχαιολογικής υπηρεσίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πίσω από τις διατάξεις του άρθρου 27 του νομοσχεδίου, σε συνδυασμό με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 30, το ΙΠΟ νομιμοποιεί τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με διορισμένες διοικήσεις να αναλάβουν το έργο των σωστικών ανασκαφών. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος ώστε όχι μόνο να απομακρυνθεί το ανασκαφικό έργο και η προστασία των αρχαιοτήτων από τα χέρια των εφοριών αρχαιοτήτων, αλλά επιπλέον να διεκπεραιώνονται από διορισμένα διοικητικά συμβούλια στα οποία μπορεί να μετέχει ακόμα και η ενδιαφερόμενη εταιρεία, ακόμα και αν είναι ιδιωτική. Με αυτόν τον τρόπο καταργούνται οι αυτεπιστασίες, δημιουργούνται ελαστικοποιημένες εργασιακές σχέσεις, εργασιακή ομοιρία του ιδόχ προσωπικού, επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις πληρωμών του ιδόχ προσωπικού, σοβαρές ελλείψεις σε σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όλο ένα και περισσότερες αναθέσεις αρχαιολογικών εργασιών σε ιδιωτικές εταιρείες με πρόσχημα την προσχεδιασμένη υποστελέχωση, κακές συνθήκες εργασίας, χωρίς βασικά μέτρα ατομικής προστασίας, με συνέπεια πολλά και σοβαρά εργατικά ατυχήματα. Το ΙΠΟ προωθεί την εμπορική και οικονομική εκμετάλλευση των πολυτηρίων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων μέσω της μίσθωσής τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τα πολυτήρια που έως τώρα διαχειριζόταν ο ΟΔΑΠ αποτελούν πεδίο κερδοφορίας για την ανάδοχη εταιρεία και η δημοπράτησή τους αποτελεί ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα προς την ιδιωτικοποίηση των αρμοδιοτήτων του ΙΠΟ. Όλα αυτά δημιουργούν και αυξημένα εισιτήρια που έχουν εξαγγείλει ήδη και απομακρύνουν έτσι τις λαϊκές οικογένειες από τη δυνατότητα να μπορούν να επισκεφτούν αρχαιολογικούς χώρους όπως η Ακρόπολη. Παράλληλα με την τεράστια υποστελέχωση, δεν καλύπτονται βασικές ανάγκες του υπάρχοντος ιδόχ προσωπικού,
που με τις απειροελάχιστες αυξήσεις στους μισθούς δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τους λογαριασμούς τους, ούτε να πληρώσουν ΔΕΗ, ούτε τίποτα. Επιπλέον, το γεγονός ότι πολλοί ειδόχ συντηρητές, εργάτες, εργατοτεχνίτες δεν λαμβάνουν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, όπως επίσης και βαρέα ένσημα, ενώ ανεβαίνουν στις καλωσιές, έρχονται σε επαφή με χημικά και άλλα βλαβερές ουσίες, τα διεκδικούμε με αγώνα κάθε φορά και διεκδικούμε σταθερή και μόνιμη εργασία, άμεση πρόσληψη προσωπικού και κάλυψη των τεράστιων κενών που υπάρχει στο Υπουργείο Πολιτισμού, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για το Υπουργείο Πολιτισμού και τους εργαζομένους τους, ούτως ώστε να λειτουργούν εύρυθμα όλα τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι. Σας ευχαριστώ. Η ΕΛΜΕ πήρε απόφαση ως σωματείο να συμμετέχει στην σημερινή κινητοποίηση, κάτι δυστυχώς που δεν έγινε από άλλα. Σήμερα είμαστε εδώ για να πετύσουμε σοβαρές αυξήσεις στους μισθούς για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες στις σημερινές συνθήκες. Είμαστε εδώ για να μην ανεχθούμε τα ψίχουλα αυξήσεων που έδωσε η κυβέρνηση και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης διατυμπανίζουν καθημερινά σαν να είμαστε υποχρεωμένοι για τις μικρές αυτές αυξήσεις που μας έδωσαν. Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι φτάνει η κοροϊδία. Η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη που οι μισθοί τελειώνουν το πρώτο 15ήμερο. Και αυτό το γνωρίζουν καλά οι κυβερνώντες και προσπαθούν με επιδόματα ΠΑΣ και τις κοροϊδίες στο καλάθι της νοικοκυράς να χρυσώσουν το χάπι. Σαν να μην καταλαβαίνουν ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, σαν να μην καταλαβαίνουν ότι οι εργαζόμενοι συνταξιόχοι με κρεμαγγελατίες τίθεται θέμα επιβίωσης. Οι μισθοί των εργαζομένων εδώ και 15 χρόνια παραμένουν καθυλωμένοι και το σημερινό εισόδημα σε απόλυτες τιμές είναι κάτω από το 50% του 2010. Οπότε και με τη σημερινή ακρίβεια τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Η πολιτική των κυβερνήσεων εδώ και χρόνια υποβαθμίζει την υγεία, την παιδεία και αναγκάζει τις λαϊκές οικογένειες να βάζουν το χέρι κάθε φορά και πιο βαθιά στην τσέπη. Ζητάμε να μονιμοποιηθούν 52.000 εκπαιδευτικοί που επί χρόνια αναπληρώνουν τον εαυτό τους. Γιατί αυτή θα είναι μια πραγματική βοήθεια προς το δημόσιο σχολείο και όχι η αξιολόγηση που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να περάσουν και αντιδρούν οι συνάδελφοί μας, που ακόμη ένα χειρότερο μέτρο θα φέρει στα σχολιά, θα γίνει μια κατηγοριοποίηση των σχολιών και θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο την παιδεία. Ζητάμε να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα, έτσι ώστε οι δάσκαλοι να παρέχουν αυτά που μπορούν πραγματικά σε όλα τα παιδιά. Οι κυβερνήσεις εδώ και χρόνια, για να δικαιολογηθούν ότι στην υγεία και στην παιδεία δεν κάνουν τις απαιτούμενες προσλήψεις, μας λένε ότι ο κουρβανάς του δημοσίου είναι άδειος. Πότε θα γεμίσει αυτός ο κουρβανάς μετά από τόση υπερφερολόγηση που υπάρχει? Το 95% των φόρων το πληρώνουν οι φτωχοί, το πληρώνουμε εμείς με έμεσο και άμεσο τρόπο. Και για να πούμε μια αλήθεια, ο έμεσος τρόπος είναι πολύ μεγαλύτερος. Όταν πάτε και βάλετε βενζίνη, κοιτάξτε καμιά φορά την απόδειξη που δίνουν πραγματικά τα πρατήρια, να δείτε ότι στα 50 ευρώ τα 30 είναι φόρος. Δηλαδή, πραγματικά απλά πράγματα. Οι περισσότεροι από εμάς πληρώνουμε πάνω από 1.000 ευρώ φόρο στα καύσιμα, τα παίρνουμε μέσα από την τσέπη μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Οι παροχές για το ΝΑΤΟ, για όλα αυτά που χρειάζονται για να στέλνουμε έξω τις φρεγάτες μας, για να στέλνουμε στην Ουκρανία όπλα, υπάρχουν. Δεν υπάρχουν παροχές για συντάξεις, για μισθούς, για μεροκάματα. Σήμερα από εδώ απαιτούμε και διεκδικούμε αποκλειστικά δημόσια παιδεία, αύξηση των χρηματοδοτήσεων για την υγεία και την παιδεία,
μόνιμοι διορισμοί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Να σταματήσουν οι διαδικασίες αξιολόγησης που κατηγοριοποιούν το σχολείο. Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και συντάξεις, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης για κανέναν από εμάς. Μείωση της έμεσης φορολογίας, που είναι ένας ακόμη βραχνάς για το λαό. Να είστε σίγουροι ότι ενωμένοι και διεκδικώντας ενωμένοι θα κερδίσουμε και σε ένα μεγάλο βαθμό τα αιτήματά μας κάποια στιγμή θα τα ικανοποιήσουμε. Να είστε καλά. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η σημερινή μας συγκέντρωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκουν τους λαούς μπροστά στο κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή. Τα ξημερώματα της Κυριακής παρακολουθούσαμε παγωμένη τη νέα πολεμική σύγκρουση και τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ. Η Ισραηλινή κατοχή και η γενοκτονία κατά του Παλαιστινιακού λαού με τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία και το Λίβανο, καθώς επίσης οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στην Ερυθρά Θάλασσα με την παρουσία ευρωατλαντικών στρατιωτικών δυνάμεων με τη συμμετοχή και της Ελλάδας, διαμορφώνουν τους όρους για γενίκευση του πολέμου και ανοίγουν τις πύλες της κολάσεως. Οι λαοί της περιοχής, μαζί και ο ελληνικός λαός, είναι στη δίνη μεγάλων κινδύνων και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκει το λαό μας ακόμη περισσότερο σε επικίνδυνα μονοπάτια. Το ίδιο έχουν πράξει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν τη χώρα μας ένα ανατοϊκό στρατόπεδο, έκαναν τα λιμάνια μας βάσης θανάτου με απρόβλεπτες συνέπειες για το λαό μας. Και από αυτό το βήμα απαιτούμε εδώ και τώρα η κυβέρνηση να αποσύρει τη στήριξή της στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, να απεμπλακεί η χώρα μας από τους υπεριαλιστικούς πολέμους, να κλείσουν οι αμερικανατοϊκές βάσεις και υποδομές, να επιστρέψει φρεγάτα Ύδρα από την Ερυθρά Θάλασσα, να επιστρέψουν πίσω όλες οι ελληνικές αποστολές όπου και αν βρίσκονται. Κανένας φαντάρος εκτός συνόρων δεν έχουν καμία απολύτως δουλειά στο αιματοκύλισμα των λαών που κάνουν το ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Αυτοί σκοτώνουν τους λαούς, δημιουργούν καραβάνια προσφύγων. Εμείς δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με τους άλλους λαούς. Θέλουμε να ζούμε ειρηνικά μαζί τους και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει από το τόπο δίνουν δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ για εξοπλιστικούς μηχανισμούς, για από κοινού αποστολές και ασκήσεις. Είναι οι ίδιες κυβερνήσεις, τα ίδια κόμματα που έλεγαν και λένε πως δεν υπάρχει φράγκο για την ενίσχυση σε προσωπικό και ιατρικό εξοπλισμό των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και μας καλούν για άλλη μια φορά να βάλουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη για να μπορέσουμε να γιατρευτούμε. Όπως γίνεται με τα απογευματινά χειρουργεία που είναι πλέον επιπληρωμή για να ξεμπλοκάρουν όπως λένε τα πρωινά. Αφού πληρώνουμε με την ασφάλισή μας χρόνια ολόκληρα για να μπορέσουμε να έχουμε δημόσια και δωρεάν υγεία, τώρα καλούμαστε να πληρώσουμε ξανά. Με λίγα λόγια, έχεις λεφτά, ζεις. Δεν έχεις, πεθαίνεις στη ψάθα. Η σημερινή απεργία και οι απεργιακές συγκεντρώσεις σε Μυτιλήνη και Καλονή είναι συνέχεια των προηγούμενων μεγάλων κινητοποιήσεών μας, των μεγάλων φοιτητικών και αγροτικών συλλαλητηρίων, της μεγαλειώδης απεργίας της 28 Φλεβάρη και άλλων παρεμβάσεων και δράσεων που έχουν πραγματοποιήσει το Εργατικό Κέντρο Λέσβου, τα Σωματεία και άλλοι σύλλογοι. Το σύνθημα που ακούστηκε από άκρη σε άκρη στο νησί στις 28 Φλεβάρη, ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα συγκαλυφθεί, θα συνεχίζουμε να το φωνάζουμε μέχρι τέλους. Ο δικός μας αγώνας είναι αυτός και δεν έχει κουκουλωθεί το έγκλημα των Τεμπών, όπως επιδίωκε η κυβέρνηση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν κυβερνήσει και έχουν τις δικές τους ευθύνες για το έγκλημα. Ο δικός μας αγώνας θα σταματήσει τα καθημερινά Τέμπη, τα εργατικά δυστυχήματα και τους θανάτους των συναδέλφων μας που πήγαν για το μεροκάματο και δεν γύρισαν ξανά στο σπίτι. Μέσα σε μια εβδομάδα, 8 συνάδελφοί μας έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έλλειψης των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής. Ειδικά τώρα
που ανοίγουν οι δουλειές με τις οικοδομές και θα αντιτικοποιηθεί η εργασία των οικοδόμων και όλων των άλλων ειδικοτήτων της οικοδομής, είναι ανάγκη να πάρθουν όλα τα μέτρα ασφαλείας με όλες τις προδιαγραφές για να μην θρηνήσουμε κανέναν άλλο συνάδελφό μας. Πρέπει να εντατικοποιηθούν και οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες που ακόμα και αυτές οι κυβερνήσεις τις έχουν υποβαθμίσει, τις έχουν υποστελεχωμένες και χρειάζονται χρόνια ολόκληρα για να κάνουν ελέγχους σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Κρούουν τον κόνδωνα του κινδύνου ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αερολιμενικών και η Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για νέα τέμπη και προειδοποιούν για τους κινδύνους στην ασφάλεια των πτήσεων στα αεροδρόμια ανάμεσά τους και του νησιού μας. Όπως λένε, θα γίνει αντικατάσταση των πύργων ελέγχου και των ανθρώπων που εργάζονται επί τόπου από κάμερες και περίπλοκα τηλεπικοινωνιακά και πληροφοριακά συστήματα, με τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας να γίνεται από την Αθήνα και από εικονικούς πύργους ελέγχου μακριά από τα αεροδρόμια, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό για την ασφάλεια των πτήσεων. Φωνάζουν πάλι τα σωματεία και οι συνδικαλιστές, όπως φώναζαν και για τους σιδηρόδρομους, και η κυβέρνηση πάλι δεν τους ακούει. Αλλά αν συμβεί κάποιο δυστύχημα, θα κλαίνε και θα υπόσχονται ξανά πως η αλήθεια θα βγει στο φως και θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Θα λένε πάλι πως φταίει η κακιά η ώρα, ενώ οι ίδιοι εργαζόμενοι καταγγέλουν πως έχει μειωθεί το προσωπικό και δεν γίνονται νέες προσλήψεις και δουλεύουν χωρίς να ξεκουράζονται. Ένα χρόνο από τα έγκλημα στα Τέμπη και η κυβέρνηση πάλι αλλού τυρβάζει. Είμαστε και πάλι εδώ γιατί δεν πάει άλλο. Γιατί στο σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, επιλέγουμε τις ζωές μας. Κάτω από τη δική μας πίεση, από τους δικούς μας αγώνες, η κυβέρνηση αύξησε τον κατώτατο μισθό, η οποία αύξηση έχει ήδη εξανεμιστεί, μιας και η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο. Ζούμε στο πετσί μας καθημερινά την ακρίβεια, με τις τιμές σε βασικά τρόφιμα στα ράφια των σούπερ μάρκετ να έχουν πάρει φωτιά, μιας και η ακρίβεια έχει φτάσει στο 30%. Εμείς διεκδικούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας και όχι τα ψίχουλα που έδωσε η κυβέρνηση, που και αυτά, όπως λένε, θα τα πάρει πίσω αν θυγούν οι αντοχές της οικονομίας. Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας είναι να υλοποιήσει τα αιτήματα των συνδικάτων, να καταργήσει τους αντεργατικούς νόμους που ψηφίστηκαν στα χρόνια των μνημονίων έως σήμερα, να αποκαταστήσει τη διαδικασία των ελεύθερων διαπραγματεύσεων για το κατώτατο μισθό, να καταργήσει όλους τους περιορισμούς που εμποδίζουν να κηρυχτούν υποχρεωτικές ή κλαδικές συμβάσεις που υπογράφονται, να ξεπαγώσει τις τριετίες που με το «έτσι θέλω» έχει διαγράψει από το 2012 έως το 2023. Ξεδιάντροπα μας λέει ότι μια δωδεκαετία της ζωής και της δουλειάς μας δεν υπάρχει. Από πού και ως πού, μαζί με το Μητσοτάκη, το Γεωργιάδη, τη Μιχαηλίδου, κάναμε τα μεροκάματα αυτά τα χρόνια που χωρίς ντροπή τους βάζουν ένα μεγάλο χ. Δεν δεχόμαστε να διαγράφουν τη ζωή μας, τη δουλειά μας και να παρουσιάζονται πανηγυρίζοντας ότι μας κάνουν χάρη δίνοντας αυξήσεις στο μεροκάματό μας, που μέσα σε συνθήκες ακρίβειας, ανατιμήσεων, φορολογιστίας μοιάζουν με το μαρτύρο της σταγόνας. Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, εμείς διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όχι να ζούμε με τετράμινα και εξάμηνα, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να ζούμε με την ανασφάλεια και τον φόβο πως δεν θα μας ανανεωθούν οι συμβάσεις. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του εκτάκτου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού που υπάρχουν συνάδελφοί μας που είναι συμβασιούχοι από το 1998. Καλά ακούσατε, υπογράφουν ολιγόμενες συμβάσεις από το 1998 και επειδή είναι συμβασιούχοι δεν μπορούν να πάρουν το ένσημο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, παρόλο που δουλεύουν μέσα στη ζέστη και στο κρύο με δεκάμετρες και 15 μέτρες καλοσχές στο κάστρο της Μυτιλίνης.
26 χρόνια δεν βρέθηκε καμιά κυβέρνηση και πέρασαν αρκετές για να τους μονιμοποιήσουν, μιας και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Για να βάλουν όμως εργολάβους, βρήκαν τρόπο. Όλες οι κυβερνήσεις τα σπρώχνουν όλα προς την ιδιωτικοποίηση και στους εργολάβους, όπως έκαναν με την καθαριότητα στους δήμους, με την δακοκτονία, όπως όλα δείχνουν θα κάνουν και στο νερό, όπως σχεδιάζουν να κάνουν και με το φράγμα της Ερεσού που το ξεπουλάνε σε εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να το εκμεταλλευτεί και να βγάλει ζεστό χρήμα, που όπως φαίνεται θα ξεπουλήσουν και τα βουνά της γύρω περιοχής για να φυτέψουν οι όμελοι ανεμογεννήτριες για να πουλάνε πανάκριβα το ρεύμα. Λέμε όχι στις ανεμογεννήτριες που ετοιμάζονται να πνίξουν τα βουνά μας σε βάρος του περιβάλλοντος. Δεν θέλουμε να καταστραφεί η χλωρίδα και η πανίδα καμίας περιοχής. Διεκδικούμε η ενέργεια να είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Δεν θα αφήσουμε κανένα λαϊκό σπίτι να μείνει χωρίς ρεύμα. Και εμείς δεν μένουμε σε κουβέντες πυροτεχνήματα, αλλά τα κάνουμε πράξη. Και αυτό κάναμε πριν λίγες μέρες, που η εταιρεία Ήρων έκοψε το ρεύμα σε τριμελή οικογένεια για μόλις 230 ευρώ και από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε στο πλάι της οικογένειας, επιτυχαίνοντας την άμεση επανασύνδεση του ρεύματος. Δεν θα αφήσουμε κανέναν εργαζόμενο, άνεργο, συνταξιούχο, όποιον έχει ανάγκη, αλλά θα σταθούμε αλληλέγγυοι στο πλευρό του. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ απαιτώντας υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις που να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των εργαζομένων. Θέλουμε πίσω τις κλεμμένες τριετίες. Οι μεγαλέμποροι από τη δική μας εξαρτητική δουλειά μετράνε εκατομμύρια κερδών. Οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το 2023 ξεπέρασαν τα 15 δισεκατομμύρια τζίρο. Ο Μίστερ Τζάμπο, που ζήτησε λιγότερες αργίες και περισσότερη δουλειά για τους εργαζόμενους, ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο σε πωλήσεις. Αμύθιτα κέρδη για την εργοδοσία, φτώχεια και εξαθλίωση για τους εργαζόμενους. Μισθοί που δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά, που δεν φτάνουν να εξασφαλίσουν οι συνάδελφοι αυτά που βάζουν στα ράφια, αυτά που πουλάνε. Ακόμα και η ψηφιακή κάρτα εργασίας, που πριν 1,5 χρόνο περίπου ο τότε Υπουργός Εργασίας τη χαρακτήρισε ως επανάσταση στην αγορά εργασίας, εργαλείο στα χέρια των εργαζομένων, αποδεδειγμένα πλέον είναι εργαλείο στα χέρια της εργοδοσίας για την ακόμα μεγαλύτερη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου. Στα σούπερ μάρκετ οι συνάδελφοι εκτελούν εργασίες όπως προετοιμασία πόστου, εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας πριν χτυπήσουν την κάρτα. Τη χτυπάνε και συνεχίζουν να δουλεύουν ή δεν τη χτυπάνε και καθόλου αν είναι δηλωμένη με ρεπό η άδεια. Προβλέπεται η ευέλικτη προσέλευση κατά 2 ώρες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν αντιμετώπισε την καταστρατήγηση του ωραρίου, την απλήρωτη υπερεργασία και υπερορία. Άλλωστε τα εξαήμερα, τα εφταήμερα, τα σπαστά και ευέλικτα ωράρια, όπως και το σύνολο των εντεργατικών νόμων, είναι εδώ, με ή χωρίς σκανάρισμα της κάρτας. Γι' αυτό και λέμε ως εδώ, δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα. Θέλουμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, πενθήμερο, 8ωρο, 40ωρο, τις αργίες και τις Κυριακές μας. Και ξέρουμε ότι αυτά θα τα κατακτήσουμε με τους αγώνες μας στο δρόμο. Μισή δουλειά, μισή ζωή, με λιγότερο δυνατό κόστος. Αυτό θέλουν να επιβάλλουν στους χώρους δουλειάς, γιατί αυτό επιζητάει η μεγαλοεργοδοσία και οι επιχειρηματίες. Ο διακαής αυτός πόθος εκφράστηκε με τον πιο τραγικό τρόπο στην ημέρα έβρεσης εργασίας που διοργάνωσε ο Δήμος Μυτιλίνης μέσω της Αντιδημαρχίας Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, το Επιμελητήριο Λέσβου και το Σύλλογο Εστίασης Ασπίδα την Τετάρτη 27 Μάρτη. Γιατί όπως λένε, γιατί πώς αλλιώς να εκλάβουμε τις δηλώσεις των διευθυντών τόσο του ΔΙΕΚ Μυτιλίνης όσο και της ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΙΠΑ, όταν σε όλους τους τόνους δήλωναν προς τους εργοδότες να γνωρίζετε
να γνωρίζετε πως η δαπάνη που θα κάνετε είναι αρκετά μικρή, εξηγώντας τους πως αν επιλέξουν εργαζόμενους που είναι σπουδαστές από τις σχολές που διοικούν, η επιδότηση αγγίζει το 80% έως και το 100%. Αν αυτό δεν είναι σκλαβοπάζαρο, τότε τι είναι? Θα πρέπει, λέει, να εξαμολυνθούν οι δυσπιστίες και οι σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, τόνισαν, με την ίδια τη ζωή και το τι συμβαίνει στους εργασιακούς χώρους να τους αποστομώνει περίτρανα. Αφού αυτοί που ευαγγελίζονται σε σπουδαστές και ανέργους ως χρυσή ευκαιρία που θα έχουν λίγες μήνες δουλειά, είναι οι ίδιοι που μιλούν για ευέλικτα ωράρια, για 7 μέρες δουλειά χωρίς ρεπό, για ατομικές συμβάσεις, για απλήρωτες υπερορίες, για ανασφάλιστη εργασία, που ζητάνε πίσω τα χρήματα από το δώρο Χριστουγέννων, το δώρο Πάσχα, του επιδόματος και άλλα. Αν αυτή είναι η ανάπτυξη η οποία διαφημίζουν, να τη χαίρονται. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και την εστίαση είναι σε έναν διαρκή αγώνα εδώ και χρόνια για να καταφέρουν να εργάζονται και να αμείβονται με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και μισθούς. Οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό και στον τουρισμό, αυτό που έχουν ανάγκη είναι η μόνιμη και η σταθερή δουλειά και όχι η τρίμηνη και τετράμηνη ή όσο κρατάει η τουριστική σεζόν και μετά να γράφονται στη λίστα των ανέργων. Η επιδίωξή τους δεν ήταν άλλη πέρα από το να βρουν φθηνά εργατικά χέρια για να αυξάνουν τους τζίρους τους. Εμείς, τα σωματεία μαζί με τους συναδέλφους μας, βγαίνουμε μπροστά, υπερασπιζόμενοι τα δικά μας αιτήματα και τα δικά μας θέλω. Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Τέτοια σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις θέλουμε, που θα βγαίνουν μπροστά, που θα διεκδικούν, που θα ενημερώνουν τους εργαζόμενους και θα έχουν στην προμετωπίδα τους τα αιτήματα των εργαζομένων και όχι να πατάνε σε δυο βάρκες και να λένε και ναι και μπα και όχι, που με τη στάση τους το μόνο που καταφέρνουν είναι να διώχνουν τους εργαζόμενους από το σωματεία και να χάνουν το κύρος τους. Είναι απαράδεκτη η στάση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ που κατά πλειοψηφία δεν πήρε απόφαση για τη σημερινή απεργία με την αιτιολογία πως η διοίκηση της ΓΕΣΕΕ είναι συμβιβασμένη. Εδώ γελάει και ο κάθε πικραμένος. Είναι συγκεκριμένες οι δυνάμεις στην ΑΔΔΗ που απέρριψαν την αγωνιστική πρόταση δεκάδων πρωτοβάθμιων σωματείων του Δημοσίου για τη σημερινή απεργία, την ίδια στιγμή που σε δεκάδες χώρους δουλειάς και κλάδους δίνονται αγώνες για αυξήσεις του μισθούς, για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, που στα νοσοκομεία όλης της χώρας εξελίσσεται ο αγώνας ενάντια στις νέες πληρωμές ασθενών, που στα σχολεία εκπαιδευτικοί αγωνίζονται ενάντια στην κατηγοροποίηση των σχολείων, επικαλούμενοι ότι δεν μπορούν να πάνε σε κοινή απεργία με αυτή της ΓΕΣΕΕ γιατί είναι συμβιβασμένοι. Και όπως πριν λίγο πληροφορηθήκαμε, η διεύθυνση εδώ εκπαίδευσης προσπαθεί να βγάλει παράνομη την απεργία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λίμνου. Τους καταγγέλουμε και μετά η πορεία θα ακολουθήσει εκεί για να κάνουμε άμεση παρέμβαση. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που στη ΓΕΣΕΕ δεν ψήφισαν την απεργία στις 28 Φλεβάρι και που τώρα δεν ψηφίζουν αυτή την απεργία στην ΑΔΔΗ, υπονομεύοντας στην πράξη τη δυνατότητα κλιμάκωσης των αγωνιστικών κινητοποιήσεων, την κοινή συμπόρευση των εργαζομένων, βάζοντας πλάτη να βγει η κυβέρνηση στο απειρόβλητο. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, όλοι στα σωματεία, στις γενικές συνελεύσεις, με αιτήματα και πλαίσια πάλης που θα βάλουν στην προμετωπίδα τους τα δικά μας δικαιώματα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλους όσους σήμερα δεν έκαναν το βήμα να απεργήσουν, όλους όσους ήταν έτοιμοι, αλλά κάτω από το φόβο της απόλυσης δίστασαν, να οργανωθούν στα σωματεία τους, να τα δυναμώσουμε και να παλέψουμε όλοι μαζί, συλλογικά, γιατί μπροστά στα κέρδη τους εμείς προτάσουμε τη ζωή μας. Η σημερινή απεργία αποτελεί σημαντικό σταθμό κλιμάκωσης μπροστά και στην απεργία της Πρωτομαγιάς, που θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Τετάρτη και όχι στις 7 Μάη που ήδη έχει αναγγείλει η κυβέρνηση. Η Πρωτομαγιά είναι δική μας, των εργατών και των εργατριών, και δεν τη χαρίζουμε σε κανέναν.
καλή δύναμη και καλούς αγώνες.